Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την ετήσια άσκηση έρευνας και διάσωσης Ηρακλής που έγινε από την 8η ΕΜΑΚ. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην κορυφή σκολιό του Ολύμπου και συμμετείχαν η 8η ΕΜΑΚ Θεσσαλίας, η 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, Ελασσόνας και Λιτοχώρου και εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας. Το σενάριο περιέλαμβανε την αναζήτηση, τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός ορειβάτη μετά από πτώση του σε χιονοσκεπή παγωμένη ορθοπλαγιά. Στην άσκηση συνέδραμε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φλόγα 10, το οποίο προσγειώθηκε και παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο όπου ανασύρθηκε. Την άσκηση συντόνιζε ο επιχειρησιακός συντονιστής Βορείου Ελλάδος, υποστράτηγος Σπυρίδων Βαρσάμης, και παρακολούθησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος.